Ιησούς της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Πλησιάζομαι σιγά σιγά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, για την Άγια Τεσσαρακοστή, για αυτή την άνοιξη της Εκκλησίας και της ψυχής και της ζωής μας. Θα ανατείλει σε λίγο το έαρ της νηστείας και το άνθος της μετανοίας. Δηλαδή, στην κυριολεξία τι θα κάνουμε? Θα κληθούμε να ζήσουμε πιο κοντά με τον Χριστό, να πλησιάσουμε εκείνον που είναι το έαρ της ζωής μας, η άνοιξη και τα πάντα. Και θα κληθούμε ακόμη να κάνουμε όσο μπορούμε και την νηστεία που έκανε εκείνος στην έρημο της Ιουδαίας. Στην ουσία δηλαδή τι κάνουμε? Διαλέγουμε τον Χριστό περισσότερο από όλα τα άλλα. Τα άλλα τα αφήνουμε σε δεύτερη προτεραιότητα, θα λέγαμε μια μοντέρνα έκφραση, και πρώτη προτεραιότητα έχει ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, το έαρ της ζωής μας και της Εκκλησίας μας. Και έτσι νηστεύουμε ψυχικά και πνευματικά και νηστεύομαι και σωματικά η δυνάμενη. Η καλύτερη νηστεία είναι η νηστεία της ψυχής, η πνευματική νηστεία. Νηστεύομαι και απέχομαι από το κακό, από τα επίρρητα πάθη και από κάθε τι αρνητικό. Θα μου πείτε θα γίνουμε τέλειοι, όχι, αλλά προσπαθούμε, αγωνιζόμεθα περισσότερο. Έχουμε εντατικοποίηση του πνευματικού βίου. Κάνουμε κάτι παραπάνω και εξηλαιώνουμε και τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου. Είναι ένας πνευματικός αποδεκατισμός του έτους, όπως λένε οι πατέρες. 40 μέρες, 35-36 για την ακρίβεια είναι η νηστεία. Κάνουμε κάτι παραπάνω και για τις υπόλοιπες ημέρες. Και έτσι είναι αυτό μια πνευματική ισορροπία. Πολλοί από εμάς φοβούνται την νηστεία. Πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε? Έρε παιδιά, ας αρχίσουμε λιγάκι, ας φτάσουμε εκεί με το καλό και ας προσπαθήσουμε. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, τουλάχιστον ας κατηγορούμε τους εαυτούς μας. Γιατί σήμερα έχουμε μάθει όλοι και παντού να κατηγορούμε τους άλλους, και είναι κακό αυτό. Ας κάνουμε λίγη αυτομεμψία. Κατηγορούμε να μεμφόμεθα δηλαδή τους εαυτούς μας. Το λέει ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θέλεις να κατηγορήσεις? Μας έρχεται από μέσα μας αυτό, ε. Κατηγόρησον σου, κατηγόρησε τον εαυτό σου. Έχεις υλικό. Ο Φαρισαίος κατηγόρησε τους άλλους και δικαιώθηκε. Ο Τελώνης κατηγόρησε τον εαυτό του και δικαιώθηκε. Αυτό τα λέει όλα. Και ήταν κάποτε ένας καλόγυρος που είχε την ομορφιά στην ψυχή του να μην λέει για κανέναν, να μην κατηγορεί κανέναν και να μην κρίνει κανέναν, ό,τι και αν γινότανε. Και προσπαθούσε ο καημένος να σώσει και αυτό στην ψυχούλα του, να ευαρεστήσει το Χριστό μας. Και όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του, όλα εδώ τελειώνουν και ευτυχώς συνεχίζεται όμως η ζωή μας στην αιωνιότητα, αφού υπάρχει αιώνια ζωή και αφού η ψυχή μας είναι αθάνατη εκ κατασκευής, κάλεσε τους αδελφούς να τους αποχαιρετήσει. Και εκείνοι τον είδαν ηλαρό και χαρούμενο, σαν αγγελουδάκι. Ευτυχής ήτανε. Και του είπαν έτσι με απορία λιγάκι: εμείς πατέρα μου ξέρουμε ότι δεν είσαι και κανένας σπουδαίος καλόγερος, δεν είσαι κανένας μεγάλος ασκητής, δεν είσαι κανένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος και στην εκκλησία δεν ερχόσουν συντακτικά και δεν ήστευες πολύ και δεν διάβαζες πολύ και τόνα και τ' άλλο. Και λέει να γιάσει το στοματάκι σας. Έτσι είναι ρε παιδιά. Όπως το λέτε, τι ωραία είναι η ταπείνωση και αυτό. Όπως το λέτε είναι και λίγα λέτε, τι ωραίο είναι αυτό.
Οπότε σταματάει όλος να λέει. Του κόβεται η φόρα, φεύγει ο δαίμονας κατακρίσεως και έρχεται η χάρη του Χριστού. Να πως μπαίνει η χάρη του Χριστού. Έτσι είναι. Αλλά λέει, εγώ ένα πράγμα θα πω στον Κύριο μου, πάω. Θα του πεις, λέει, που ήσουν να μελείς λίγο και όλοι ατελείς είμαστε. Και οι τελειότεροι μας ατελείς, πόσο μάλλον οι ατελείς. Λοιπόν, θα του πω, Χριστέ μου, εγώ στη ζωή μου δεν έκανα τίποτα σπουδαίο. Και λίγα που έκανα και αυτά όχι καλά. Και γνωρίζω πως δεν είσαι ευχαριστημένος από μένα. Τι ωραίο. Έκανα όμως ένα πράγμα που το λέει στο Ευαγγέλιο. Δεν κατέκρινα ποτέ. Και μας έχεις πει εσύ, μη κρίνετε να μην κριθείτε. Εγώ λοιπόν προσπάθησα να το τηρήσω και το τήρησα αρκετά, το μη κρίνετε. Σε παρακαλώ λοιπόν να κάνεις και εσύ το καθήκον σου, να μην με κρίνεις. Έτσι. Γιατί μπορούμε να τρώμε κρέας πολλές φορές, αλλά τρώμε τις σάρκες των αδελφών με την καταλαλιά. Και καλύτερα να φας κρέας, λέει, στο γεροντικό που είναι φοβερή ασκητέ, εκεί το αέρα της ερήμου, παρά να φας τις σάρκες του αδελφού σου με την καταλαλιά. Και κατάκριση. Γιατί η λέξη κρίση δεν σημαίνει μόνο, ας πούμε, το αρνητικό, αλλά έχει και την έννοια της διάκρισης. Να διακρίνω, λέει ο Πάτερ Παΐσιο, αν ένας είναι κακός, αν τον δω ότι είναι κακός. Να φυλαχτώ. Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο η κατάκριση με την εμπαθή αυτή, ας πούμε, διάθεση. Έτσι, η κρίση έχει διπλή σημασία. Κακή σημασία έχει όταν μπει και η πρόθεση κατά μπροστά που δείχνει την αναντίωση και την εχθρότητα, για να προβάλλουμε το εγώ και να μειώσουμε τον άλλον. Και έχει και την έννοια χωρίς πρόθεση της διακρίσεως. Κρίσης εστί διάκρισης. Και η διάκριση τι είναι? Μίζων πασών των αρετών κατά τον Άγιο Ισάκ, τον Σύρο, τον μεγάλο νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε κατά τη διάρκεια της Αγίας Σαρακοστής, του 7 ημέρου συναξάριου. Θα λέμε λίγα εισαγωγικά για την κάθε εβδομάδα της Αγίας Σαρακοστής και σιγά σιγά και με τον Χριστό μας που είναι ακριβώς μεγάλη δεσποτική εορτή Σαρακοστή. Γι' αυτό βάλουν οι παπάδες παλιά στο προσκυνητάρι την εικόνα του Χριστού, την έχουμε και εκεί ακόμη. Λοιπόν, και με τις ευχές της Παναγίτσας θα κάνουμε τους χαιρετισμούς της και με τις ευχές των Αγίων θα τους τιμάμε και με το συναξαριάκι θα βγούμε πέρα. Συμπάς της Αγίης και επόμενη της Αγίης Πατράς και εντεσλαμπρότηση των Αγίων. Τι ωραία είναι η Εκκλησία. Είμαστε στο εμείς και στο μαζί και στο τώρα. Δεν είναι κανείς μόνος στην Εκκλησία. Τυπικά μπορούμε να είμαστε μόνοι στο σπίτι μας, στην ερημιά μας, αλλά δεν είμαστε μόνοι οντολογικά, υπαρξιακά. Υπαρξιακή μοναξιά, δηλαδή να ζει κανείς χωρίς τη χάρη του Χριστού, τότε είναι η μεγαλύτερη ερημία, η μεγαλύτερη κόλαση. Και ας είσαι και μόνος και μετά πολλών, και πώς λέει το τραγουδά, και μαζί και μόνος, ίδιος είναι ο πόνος. Άστα, πάμε παρακάτω. Έβαλε τη χαρτί σήμερα, γιατί έχει πολλά ονόματα Αγίων, και να μην κουράζει το κεφαλάκι μου που έχει χαλάσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 6 Μαρτίου, έχει 5 σήμερα, αύριο 5η δηλαδή, να πούμε λίγα λόγια για τις Αγίες που γιορτάζουν αύριο. 6 Μαρτίου έχουμε ένα μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη στα 326 μετά Χριστόν και την έβρεση των Τιμίων Ήλων, των Καρφιών. Αλλά αυτή τη γιορτή η Εκκλησία την έβαλε στη μέση της Σαρακοστής και έχουμε την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και είναι ακριβώς η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού που έβρε η Αγία Ελένη. Επειδή είναι επίσημη γιορτή και επειδή πάντοτε ο Μάρτης πέφτει στη Σαρακοστή και επειδή καθημερινή δεν μπορούμε να κάνουμε λειτουργία το Σαββάτου και Κυριακής, τι κάνει η Εκκλησία? Μεταθέτει όλες τις γιορτές που πέφτουν από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο Σάββατο ή στην Κυριακή. Επί το επισημότερο, για να μπορεί να γίνει θεία λειτουργία. Για τις άλλες μέρες δεν γίνεται. Γίνεται προηγιασμένη θεία λειτουργία για την Επένθος. Αλλά και στο Πένθος θέλουμε το νυμφίο. Και πώς το παίρνουμε το νυμφίο? Μέσα στο Πένθος παίρνουμε και το νυμφίο Χριστό. Το θέλουμε πάντα το νυμφίο. Και στη χαρά και στο Πένθος. Και πιο πολύ στο Πένθος. Τον έχουμε ανάγκη. Αλλά ας φύγουμε από αυτόν. Τη μεταθέτουμε τη γιορτή, θα πούμε τότε για αυτήν, στη μέση της Σαρακοστής. Σταυροπροσκύνηση είναι στην ουσία η έβρεση του Τιμίου Σταυρού και η προσκύνησή του από την Εκκλησία και τους πιστούς όλων των αιώνων. Έτσι. Έχουμε όμως και κάποιους Αγίους. 42 άρχοντες τον 9ο αιώνα στο αμόριο της Φρυγίας της Μικρασίας, αξιωματικοί και προύχοντες συνελήφθησαν καθώς σε πολιορκήθητο αμόριο από τους Αρακινούς τον 9ο αιώνα, επί Θεοφύλου του Αυτοκράτορος, του Οικονομάχου. Συνελήφθησαν και τους πήραν οι Σαρακοί εχμαλώτους τους αφού κατέστρεψαν το αμόριο. Το αμόριο είναι η Κωνσταντινούπολη της Φρυγίας. Τόσο μεγάλη και σπουδαία πόλη ήταν το αμόριο. Ας διαβάζουμε και λίγο ιστορία. Έγινε αυτό το 838 μετά Χριστόν. Τους πήγανε στα βάθη, εκεί που είναι σήμερα η Βαγδάτη. Και τους κακοποίησαν άμετρα, τους άρχοντες αυτούς. Τους έβαλαν στη φυλακή.
αρρώστησαν εκείνοι από τη μεγάλη κακοπάθεια και τη στέρηση και την πείνα και τα βάσανα, και όμως μέχρι το τέλος βάστηξαν όλο το βάρος των παθημάτων και των ασθενειών τους με γενναίο φρόνημα και με ηρωικές ψυχές. Και αφού είδαν και αποείδαν οι βάρβαροι και πως δεν μπορούσαν να τους αλλάξουν, να τους κάνουν μουσουλμάνους. Σήμερα εδώ έχουν έρθει όλες οι δυνάμεις να μας κάνουν μουσουλμάνους, να αρνηθούμε να χαλάσουμε το γάμο. Βαράνε, είδατε με τα συμβόλαια. Δεν έφταναν πολιτικός, κάναν τον πολιτικό να διευκολυνθούν. Εγώ συμφωνώ. Αλλά όχι και τα άλλα, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα, δεν θα αφήσουμε τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Μας έρθει η άθεη Ευρώπη και εδώ άθεοι και συγκροτούν μέτωπο. Εμείς θα τους απαντήσουμε, όπως είπα και προχθές στο σταθμό της Εκκλησίας, με την ενάρετη ζωή μας. Με τη λαμπερή ζωή μας, με τη μεγάλη μας πίστη και με την ομολογιακή μας συμπεριφορά. Ας μιλάμε κι εμείς, ας λέμε για το Ευαγγέλιο, ας λέμε για την πατρίδα, ας λέμε για την πίστη, ας λέμε για την ιστορία μας, ας λέμε για τους Αγίους μας, ας λέμε για τον Χριστό μας, ας λέμε για την Παναγία μας. Ας επιμένουμε. Ας διαμαρτυρώμεθα και σε όλους και σε πάντες. Είμαστε ελεύθεροι Έλληνες. Είμαστε ελεύθεροι ακόμα και από την Εκκλησία μας και από την πολιτεία μας και τους ευχαριστούμε. Ας διατρανώσουμε και εμείς την πίστη μας και στην πατρίδα και στη Μακεδονία μας που είναι ελληνικότατη. Ελλάσεστη και η Μακεδονία, λέει ο Στράβων από τα αρχαία χρόνια. Ελλάσεστη. Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα της Ελλάδος. Οι ξένοι το ξέρουν και οι άλλοι το ξέρουν και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι η Ελλάδα της Ελλάδος, θέλουν να μας την αρπάξουν. Και θέλουν και την υπογραφή τη δική μας, αν μας περάσουν για βλάκες και το κάνουμε. Αλλά ό,τι και αν κάνουν, να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι του Χριστού και η Μακεδονία του Χριστού και του Αγίου Δημητρίου. Και όχι μόνο, και του Παύλου Μελά και όλων. Και μην τα βάνε με αυτούς αν θέλουνε, γιατί θα τους φανεί ο ουρανός φωτίλη κάποια στιγμή. Θα τους φανεί ο ουρανός φωτίλη, εμείς είμαστε ανάξιοι και αμαρτωλοί. Αλλά έχουμε ισχυρότατους συμμάχους. Με θυμόν ο Θεός γνώτε έθιν και ητάστε, θα αρχίσουμε από την καθαρά Δευτέρα. Γνώτε έθιν και ητάστε, αν γαρπάλιν ισχύστε και πάλι νητηθήσεστε. Αν νικήστε και πάλι θα νικηθείτε, θα ιτηθείτε για την ακρίβεια. Ό,τι με θυμών ο Θεός, Ισαΐας ο προφήτης, το ό,τι σημαίνει διότι. Γιατί είναι μαζί μας ο Θεός, ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων, πατήρ του μέλλον, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Ισαΐας, εκεί. Γι' αυτό πιστοί να είμεθα, όσοι πιστοί και πιστοί να γινόμεθα και καλύτερα να γινόμεθα και μετανοημένοι χριστιανοί αμαρτωλοί είμαστε και να προχωρούμε και να μην φοβούμεθα τίποτα παρά μόνο τον εγωιστή αυτό μας και τον πονηρό διάβολο. Ας τρέχουμε στον Χριστό να μας παίρνει εκείνο τον εγωισμό και να μας κάνει ταπεινούς και πράους και να μας φυλάτει από τον πονηρό όπως τον παρακαλούμε στο Πάτερ ημών. Λοιπόν, και αυτοί οι Άγιοι, των οποίων τα ονόματα είναι οι πρώτοι τουλάχιστον, Θεόδωρος, Κωνσταντίνος, Κάλιστος, Θεόφιλος και Βασόης, και είναι αυτοί 42 οι μάρτυρες, 42 πατριώτες, 42 ελεβέντες, γιατί αυτοί τους έλεγαν να αλλάξουν την πίστη τους, οπότε θα άλλαζαν και τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Και χάνοντας την ορθόδοξη πίστη, χάνουμε και τον ελληνισμό. Γιατί εδώ στην πατρίδα μας αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δύο σε συσκευασία ενός. Αυτή είναι η ουσία. Πάνε μαζί μόνο. Γι' αυτό οι αριστεροί και οι διάφοροι εδώ βλάκες μας λένε να χωρίσουμε εκκλησία πολιτεία. Μα αφού οι πολίτες της πολιτείας και τα μέλη της εκκλησίας τι κάνουν, ταυτίζονται. Το καταλαβαίνετε αυτό τι λέω. Ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Μόνο αν αλλάξουν. Αν οι Έλληνες γίνουν όλοι ιδωλολάτροι και να χωρίσουν, τότε και να γίνει η εκκλησία τη μαρτυρική. Να γίνει η εκκλησία μαρτυρική. Γιατί αν η εκκλησία δεν έχει την προστασία των ορθόδοξων χριστιανών της πολιτείας, γιατί η πολιτική μας ορθόδοξη δεν είναι, είπε κανείς είναι αιρετικός, είπε κανείς φανερά τίποτα. Μέσα του τι κάνει δεν το ξέρω. Ούτε εσείς ξέρετε εγώ τι πρεσβεύω μέσα μου, ούτε εγώ ξέρω τι πρεσβεύετε εσείς μέσα σας. Όμως το φανερό τι κάνουμε, δείχνουμε αυτό. Ορθόδοξη είναι. Πώς θα τα αλλάξουμε αυτό το πράγμα, πώς θα αλλάξουμε του μεγάλου Κωνσταντίνου, του μεγάλου Θεοδοσίου, του Βυζαντών Αυτοκρατών την απόφαση, πώς θα αλλάξουμε την απόφαση του μεγάλου Καποδιστρίου, ο οποίος συνέχισε το Βυζαντινό δίκαιο, το Βυζαντινό τρόπο υπάρξεως, γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι και οι δικοί μας το σκότωσαν. Έτσι είναι. Γιατί αλλιώς, άμα δεν υπάρχει αυτή η προστασία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών πολιτών και πολιτικών για την Εκκλησία, τη μάνα του στο σπίτι του, αυτό είναι. Ταυτίζονται παιδιά αυτά, το ξέρετε. Ξέρετε τι θα κάνουν οι βάρβαροι εδώ που δεν μας θέλουν. Θα μπαίνουν μέσα στη λειτουργία τώρα που κάνουμε αυτό και θα μας κατουράνε αυτόν, θα μας κάνουν ό,τι θες, θα μας χτυπάνε, θα μας σκοτώνουν. Τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί μας προστατεύει και το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Το κράτος είναι χριστιανικό. Το μόνο κράτος στον κόσμο που είναι αμυγός Ορθόδοξο είναι η Ελλάς και η Κύπρος. Γι' αυτό τα βαράνε αυτά συνεχώς. Δεν το ξέρετε, τα βαράνε γιατί έχουν καρύδια.
και βγάλανε κάτι ψευτοπεριοδικά, ταχυδρόμος προχθές Λαμπράκη κυκλοφόρησε και έλεγε εκεί πέρα σε ποια θρησκεία πιστεύουμε και έλεγε τα κατά της θρησκείας μας, τα κατά αυτά. Μην τα διαβάζετε αυτά, μην τα ακούτε αυτά. Και αν τα διαβάζετε, να απαντάτε σας παρακαλώ. Να παίρνετε και την εφημερία τηλέφωνο, είναι καιρός πια πρέπει να ομολογούμε. Είναι καιρός πρέπει να φωνάζουμε. Αρκετά κάτσαμε, αρκετά λουφάξαμε, αρκετά κάναμε ευγένεια. Υπάρχει κατά Θεόν ανέδεια, λένε τα βιβλία. Έτσι από εκεί πέρα, όπως κάνουν οι Άγιοι. Αυτοί τους πήραν εκεί πέρα, επίσημοι τραυτοί, άρχοντες, τα στρατιωτικοί, οι πολιτικοί άρχοντες, διοικητές. Ήταν τότε η Εκκλησία και η πολιτεία μαζί, όπως και τώρα είναι. Όπως και τώρα είναι. Γι' αυτό ευχόμαστε υπέρ του φιλοχρήστου στρατού μας και υπέρ του ευσεβού ημών έθνους και κράτους και γένους, όπως για το πούμε το ίδιο είναι. Ευχόμαστε, είμαστε μαζί, θέλω να μας χωρίσουν. Λέει Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός θα έρθει καιρός που θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Αυτό κάνε. Χτυπάνε τις δεσποτάδες οι άλλοι αναμάρτητοι. Οι δεσποτάδες είναι οι πατεράδες μας, όλοι καλοί είναι, καλοί είναι. Και άμα δεν είναι καλοί, ο Θεός έχει αυτούς, είπα προχθές στο σταθμό που λέει ο Παπαδιαμάντης. Έχει το άμετρο, λέει, λέει ο Θεός, εμείς έχουμε πατέρες. Τους πατέρες μας τους διαπομπεύουμε, όχι. Κλαίμε άμα έχουν μια αρρώστια, μια δυσκολία ή ένα ελάττωμα. Του βάλουμε και τους άλλους να κλαίνουν και τους άλλους να προσεύχονται. Έλα, ξυπνήσουμε λοιπόν. Μην αφήσουμε στους ακραίους την τύχη της Ελλάδος. Όχι. 95% είμαστε ορθόδοξοι και θα επιμείνουμε τιμώντας τους πατέρες μας που έπεσαν υπερπίσεως και πατρίδους και στους Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρασία και στο 40 και στον επάρατο εμφύλιο, τον ξενοκίνητο εμφύλιο, τον κάναμε εμείς τον εμφύλιο απ' έξω. Ήρθαν οι Ιουγκοσλαβίες, Βουλγαρίες κλπ. Και μας βάλανε, μας άναψαν φωτιές. Έτσι τα πλήρωσαν το 99 όμως η Σερβία και η Πολιστά, ο πατήρ Παΐσιος. Μας κάνανε τότε ζημιά, λέει. Πατήρ Παΐσιος, του έχουν βγάλει ένα βιβλίο, ο γέροντας Ισάκ, ένα χοντρό, αν το έχετε διαβάσει, τα λέει, ήταν στρατιώτης ο πατήρ Παΐσιος, υπηρετούσε. Και τους άλλα για καλά. Έτσι. Όλοι τότε οι γενναίοι, όλοι βοήθησαν. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος εθνικός ποιητής μας, Κωστής Παλαμάς, πως θα μας δικάσουν οι νεκροί και οι αγέννητοι. Οι νεκροί που έπεσαν υπερπίσεως και πατρίδος και αν εμείς δεν κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στην πίστη και στην πατρίδα, αλλά και τα παιδιά μας που έρχονται, οι αγέννητοι, που περιμένουν να πάρουν από εμάς πίστη και πατρίδα να πάρουν. Βλέπετε τα παιδιά μας πώς κάνουν. Δέλουν τα σχολεία. Τι σχολεία είναι αυτά, μπορεί να τα κάψουν κιόλα, αλλά δεν τα καίνε, μπράβο τους. Βέβαια. Τι σχολεία είναι αυτά, τι δασκαλίες λένε μέσα οι περισσότεροι δάσκαλοι, τι βλακίες λένε. Θα ξεσηκούν τα παιδιά και από εκεί θα έρθει το καλό, θυμηθείτε με, εγώ προφήτης δεν είμαι, αλλά έχω λίγη πείρα, τι καταλαβαίνω. Έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά. Αρχίζαμε όλοι μαϊμουδίζουμε αυτόν, μπήκαμε στην Ευρώπη, γι' αυτό το πράγμα μπήκαμε στην Ευρώπη. Ο γέροντας λέει να μπούμε στην Ευρώπη, να μας δώσουν χρήματα, να μας προστατεύσουν, αλλά να δώσουμε κι εμείς κάτι. Και αντίθετα, θα γυρίσουμε πίσω τα χαρτιά και τις διεκτήδες που στέλνουν για το ένα και για το άλλο. Θέλουν να κάνουν ένα άθεο λαϊκό κράτος. Ένα άθεο, έτσι ο Μητροπολίτης Φιλίππος χθες στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδας αυτό είπε. Θα στέλνουν αυτά για να κάνουν ένα άθεο λαϊκό κράτος. Το οποίο δεν σέβεται τίποτα, δεν θέλει τίποτα, θέλουν να μας διαλύσουν. Ο μόνος χώρος, η μόνη ώρα σήμερα εδώ πέρα η Ορθόδοξη Ελλάς. Οι άλλοι είναι τρελαμένοι όλοι. Δεν τους είδα εδώ πέρα τρελαμένοι σε όλα αυτά τι γίνεται. Και αυτοί οι κακόμοιροι είναι καλοί οι περισσότεροι. Και περιμένουν και αυτοί ένα λωνάκι, περιμένουν μια όαση. Ας κρατήσουμε την όαση αυτή την Ελλάδα, που και στα αρχαία χρόνια φώτισε τον κόσμο, τον πολιτισμό, τον υπέροχο εκείνο, τον κοσμοκεντρικό πολιτισμό, του μεγάλου Αλεξάνδρου και τον προαυτού, και εφώτισε και φωτίζει τον κόσμο με την Ορθοδοξία. Το Βυζάντιο ήταν, η Ορθοδοξία στην πράξη ήταν αδελφοί. Έπεσε στο Βυζάντιο πολιτικό σχηματισμό και τι ήρθε μετά. Ήρθε στη συνέχεια η Εκκλησία συνέχισε να υπάρχει μέσα στη σκλαβιά και πήρε στον κόρφο της Εκκλησίας στην αγκάλι τι πήρε το έθνος των Ελλήνων. Πήρε το έθνος και γένος των Ελλήνων. Και τι έγινε η Εκκλησία μας στα χρόνια της σκλαβιάς στη Μεγάλη Παρασκευή του Γένους. Τροφός και φρουρός. Ποια είναι τροφός η μάνα, ποια είναι φρουρός η μάνα είναι. Το σπίτι ορφανεύεται από μάνα λέγανε παλαιοί και όχι από πατέρα κυρίως. Ο πατέρας είναι στάξης υπουργός εξωτερικών. Τώρα γίνει και η γυναίκα υπουργός εξωτερικών και πάμε ένα καμάρξ κατά Ισραήλ. Γελάτε, τέλος πάντων. Αυτά πολλά είπα, αλλά πέρασε και η ώρα, δείξε και τους Αγίους. Με πιάνει και εμένα καμιά φορά. Ξέρετε, στολχωρίαμε πατέρες και αδελφοί. Εγώ σας εξομολογούμε και εξομολογούμε οικουμενικά. Ό,τι έχω να το πω, το λέω μπροστά σας. Και τα σφάλματά μου και τα καλά μου και τον πόνο μου και τη στενοχώρια μου. Και αν δικό και κανέναν, ας με συγχωρέσει, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Αλλά σημασία έχει το κίνητρο. Κίνητρο είναι η πίστη και η πατρίδα. Μακριγιάννης έλεγε: Όποιος πολεμήσει την πατρίδα μου και δεν θέλει, κάνει κακό στην πατρίδα μου και στη θρησκεία μου, θα τον φάω. Αν βρει τον πατέρα μου και τη μάνα μου, καλά κάνει, μπορεί και αυτοί να τον έβρισαν. Η θρησκεία μας και η πατρίδα μας δεν μας έβρισε ποτέ. Μας τίμησε πάντοτε. Και μας έχει και μας καλοέχει. Και μας δαντεύει συνεχώς. Έτσι, ας σκεπνίσουμε και πρώτα εγώ. Γιατί όλα θα κάνω, εμείς φταίμε. Εγώ μιλάω εξαιρετικά πάντοτε. Εμείς φταίμε.
Τους αφήσαμε, μας τα πήραν όλα. Πού είναι ο πατέρα Πορφυρίου, 84. Σε μένα το είπε και σε άλλους σήμερα είχαμε πάει. Τους αφήστε, λέει, τα πήραν όλα. Και τώρα εσείς χειροκροτάτε τη δημοκρατία. Τώρα μπορεί κανείς να μιλήσει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, ότι η Μακεδονία είναι αυτό. Κανείς να βγει πουθενά, δεν σου πάνε όλοι. Και αφήνουμε στον Κρατζαφέρ να κάνει γι' αυτό, ας πούμε, εκεί πέρα. Και αφήνουμε στους άλλους τις Χρυσής Αυγής και τους υπόλοιπους να κάνουν. Και μπράβο τους που το κάνουν. Μέχρι το σημείο είναι πατριώτες. Εμείς οι άλλοι να μην μιλήσουμε. Ο αρχιεπίσκοπος τι να πει ο άνθρωπος. Θα αρχίσουν να τον βρίζουν γι' αυτό όπως κάνουν και με τον Χριστό τον Αείμνηστο. Εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Όπως δεν μιλάει ο αρχιεπίσκοπος, δεν μιλάει. Μιλάει ο αρχιεπίσκοπος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Στριγκλισμός. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Είναι χαλασμένοι αυτοί, σαν τις μύγες. Μύγες πάνε στις πληγές και στα Αγιαπούλου που ξέρετε. Οι μέλης πάνε πάντα στα λουλούδια και παίρνουν το καλύτερο και κάνουν το μέλι. Το οποίο μας το δίνει δώρο ο Θεός, το τρώμε. Και τι κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του το μέλι? Το κερί, την κερίθρα. Είδες τι ταπεινός είναι ο Χριστός. Δίνει σε εμάς το μέλι, για τον εαυτό του κρατάει την κερίθρα, πάλι να του προσφέρουμε δώρο για να πάμε με μούτρα στην εκκλησία. Γι' αυτό του βάζουμε το κεράκι. Να αναβάλλετε κερία, παιδιά. Και αν δεν έχετε χρήματα, να βάλετε κερία. Ξένη χρήμα τη σύνδεση, το σπίτι μας, να βάλετε κερία. Και άμα έχετε, τα βάζετε. Δεν έχετε, μην τα βάζετε ποτέ. Ή δεν θέλετε, μην βάζετε. Και τα ονόματα φέρνω εδώ πέρα, έχετε να βάλετε κάτι, βάλτε. Την ψυχή ο γονέας. Δεν έχετε, μην βάζετε. Δώστε τα ονόματα των πεθαμένων σας. Δεν φταίνουν πεθαμένοι, μα εμείς είμαστε βλάκες. Οι πεθαμένοι ξέρετε πώς περιμένουν. Σαν τους φυλακισμένους, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος. Αν φάω κανένα γράμμα, αν έχω κανένα δέμα, αν έχω καμία είδηση από τους δικούς τους, αν έχω κανένα δώρο, αν έχω κανένα πακέτο τσιγάρα, αν έχω και ναρκωτικά στο κάτω-κάτω, αν έχει το βασανό του άλλου, ξέρει ο άλλο γιατί το πίνει αυτό. Εγώ πάω στο βάθος των πραγμάτων. Και δεν δικαιολογώ τα ναρκωτικά, αλλά δικαιολογώ τον πόνο του ανθρώπου. Και δεν είναι τόσο μεγάλο ο πόνο, δεν ξέρει τι να κάνει ο άλλο. Α σκεφτούμε και έτσι λιγάκι. Και αν ρίχνουμε συνέχεια το λίθο του αναθέματο. Και αυτά δεν φταίνει οι χρήστε, φταίνει οι έμποροι των ναρκωτικών, οι έμποροι των εθνών. Αυτό δεν πιάνει κανένα όμω. Άστε. Θα πω πολλά, πάνε οι Άγιοι. Πάμε στι 7 του μηνό. Γιορτάζουν πάλι υπέροχοι ιερομάρτυρε που του έστειλε ο Πατριάρχη Ιεροσολύμων στα χρόνια του Διοκλητιανού, στο 300 μετά Χριστόν, επάνω στην Κριμαία και στη Χερσόνα. Ξέρετε πλέον αυτά, τα έχει η Ουκρανία σήμερα αυτά. Να διαδώσει τον χριστιανισμό στους βαρβάρους. Και ήσαν αυτοί Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, δεν βλέπω κιόλας, Αγαθόδωρος, παρατόχο κεφαλαία, Ελπίδιος, Εφέριος και Καπίτων. Καπίτος σημαίνει κεφάλαιο, κεφαλή, καπιταλισμός, κεφαλαιοκρατία, Καπούτ. Λοιπόν, γελάτε. Για μην τα λέω όλα στη λεπτομέρεια, είναι πολύ ωραία η βία αυτή, πάρα πολύ ωραία η βία, θα δείξα ένα και επικαιρότητος. Χρειάζεται και αυτό. Πήγαν λοιπόν ο Εφραίμ στη Σκυθία. Σκύθης είναι Ιούνι. Τους λέμε βυζαντινό όνομα. Και ο βασιλεύς πήγε στη Χερσόνα. Όταν πήγε στη Χερσόνα, είναι ο βασιλεύς πόντα αυτά από τη μεριά της Ουκρανίας, της Ρωσίας. Δεν τον δέχτηκαν οι βάρβαροι κατά κανέναν τρόπο. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον τραυμάτισαν και τον εξαπέστειλαν. Δεν μας αλλάξει η θρησκεία, λέει, που ήρθε εδώ ένας βλάκας και μισός. Και εκείνος δεν έφυγε. Όχι, τον είχε στείλει πατριάρχης. Έκανε υπακουή στην εκκλησία. Έγινε ιερομάρτης. Και πήγε σε ένα σπήλαιο. Και καθότανε. Και ευχαριστούσε τον Χριστό γιατί αξιώθη να υποφέρει για το όνομά του, να λάβει πληγές και τραύματα, τα στίγματα του Κυρίου πλέον όπως ο Παύλος, και εκ δευτέρου προσευχότανε θερμά για να φωτίσει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους τον έστειλε η Εκκλησία να φωτίσει, να τους φωτίσει. Και πέθανε ο γιος του βασιλιά και καθόντουσαν οι γονείς του και τον κλαίγανε στο μνήμα και την ημέρα και τη νύχτα, δεν μπόρεγαν να φύγουν. Υπάρχει όμως η αιώνια ζωή για μας και είναι μεγάλη παρηγορία. Αν να μην περιμένεις ότι υπάρχει τίποτα, πρέπει να αυτοκτονήσεις τότε. Πρέπει να πεθάνεις τότε, να απελπιστείς τότε. Άμα ξέρεις ότι υπάρχει αιώνια ζωή και θα συναντηθεί με τον άνθρωπο, παρηγορήσε τουλάχιστον. Είναι λίγο να παρηγορηθείς, δεν είναι λίγο να παρηγορηθείς. Για μια ελπίδα ζούμε οι άνθρωποι. Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία στα κοσμικά, στην εκκλησία ποτέ, γιατί είναι ο αθάνατος Χριστός μας. Που νίκησε το θάνατο και ανέστη εκ νεκρών και ανασταίνει και εμάς. Και τι βλέπουν, ένα βράδυ ήταν στο μνήμα και κλαίγανε και είχαν αποκοιμηθεί, το γιο τους να έρχεται και λέει να πάτε στο τάδε σπήλαιο, είναι ο τάδε άνθρωπος που χτυπήθηκε, πληγώσατε, να τον φέρετε εδώ, να ακούσετε αυτά που σας λέει, να βαπτιστείτε
και να προσευχηθεί για μένα. Πήγα και τον έφερα, χαρά που έκανε αυτός. Να τη εκκλησία, την αίτητη εκκλησία και αιωνία η εκκλησία. Να ξέρετε, μόνο η εκκλησία του Χριστού θα μείνει, όλα θα φύγουν, θα διάσουν. Λοιπόν, και πήγαν και τον έφεραν, ήρθε εκείνος λοιπόν εκεί. Τι να κάνουμε, να προσευχηθείς, είπε ο γιος μας για αυτόν. Και εκείνος διαβάζει τις ευχές του βαπτίσματος, παίρνει νερά και το χίνια πάνε στον τάφο. Και του λέει, εσύ που είσαι μέσα να αναγεννηθείς και να βγεις έξω, να έρθει η ψυχή σου εκεί να σε βαπτίσω. Και μπαίνει η ψυχή, βγαίνει και τον βάπτισε. Τον είδαν οι άλλοι, το γιο τους, ζωντανό και λαμπερό. Πω πω χαρές που έκανε, τον πήρανε, πήγανε στο, πέρα στην πατρίδα εκεί στην πόλη, βαπτίστηκαν όλοι, περισσότερο έγιναν χριστιανοί. Τι ωραίο. Αλλά όμως ήταν και πολλοί Ιουδαίοι, και όπου να πας Ιουδαίος συναντάς και σήμερα. Και τι κάνε, ξεσήκωσαν τους ιδωλάτρες και τους άλλους, σκοτώστε αυτόν λέει. Όπως έκανα με τον Ιησού Χριστό. Την τουρμένα τον αναλογία. Σκοτώσ' τον αυτόν λέει. Σκοτώσ' τον αυτόν λέει. Αν το πάμε στην εποχή μας εξηγούμε πολλά πράγματα. Σκοτώσ' τον αυτόν λέει. Και το σκότωσαν. Το σκότωσαν. Όπως σκότωσαν και τον Άγιο Εφραίμ που πήγε στους Σκήθες. Έκαμε δουλειά και εκεί που έκανε δουλειά και έφερε στον χριστιανισμό μπαμπαμ τον φτάνει δωρολάτρα και τον βγάζει από τη μέση. Το σκότωσαν τον άνθρωπο. Πάνε και οι δυο. Το έμαθε όμως ο Πατριάρχης. Ο Έρμον, Πατριάρχης, που επέρασε η Ιεροσολύμων και στέλνει άλλους τρεις επισκόπους. Τι έχει κάνει η Εκκλησία μας. Και ονόματα ελληνικά αυτά, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας. Ένα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Τα έχουμε από τότε αυτά τα προνόμια, αδελφοί. Και κάνει χίλια αυτά να μας τα πάρουν από εκεί πέρα, χίλια τόσα να μας τα πάρουν και δεν αφήνει ο Χριστός. Και αρχίζουν να κρίνουν εκεί, που έχει δύο λέει Πατριάρχης. Καλά κάνει. Όταν είναι ο ένας. Κουράζεται ο ένας, ξεκουράζεται ο άλλος. Σιγά τα πράγματα. Τέτοια γινόντουσαν πάντα. Γίνανε ανθρώπινες αδυναμίες. Η Εκκλησία όμως λειτουργεί, παιδιά. Να βλέπουμε το θεσμό και όχι τους φορείς. Φορείς είμαστε κι εμείς και λάθη κάνουμε κι εμείς και ξεφεύγουμε κι εμείς. Γιατί τον εαυτό μας θα δικαιολογούμε. Και τους άλλους δεν τους δικαιολογούμε. Αδελφοί μας, από ένα χώμα είμαστε όλοι και από μια ανάσα, την ανάσα τη δημιουργική του Θεού. Γι' αυτό είμαστε αδελφοί. Και έτσι και ως χριστιανοί περισσότερο αδελφοί. Λοιπόν, στέλνει λοιπόν άλλους τρεις. Είπαμε Εφραίμ και Βασιλεύς. Τι ωραίο όνομα το Βασιλεύς. Βάση του λαού είναι ο Βασιλεύς. Ελληνικότατη λέξη. Βάση του λαού. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει Βασιλεύς. Βάση του λαού. Πατέρας του λαού. Βέβαια. Πατέρας. Το πατέω πατώ το αρχαίο που σημαίνει τρέφω. Δεν πατάω με την έννοια του πατώ. Πατάω το άλλο. Πατέω πατώ σημαίνει τρέφω. Ο πατέρας αυτός μας τρέφει. Ο Θεός ο ουράνιος δεν μας τρέφει. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μισήμερο και τον υπερούσιον μας έστειλε τον Χριστό το μόσχο το στεφό της παραβολής του ασώτου. Πού να σας τα λέω. Λοιπόν, τα ξέρετε. Στέλνει λοιπόν άλλους τρεις λεβέντες αυτός, επισκόπους. Επίσκοπος είναι η βάση της Εκκλησίας, είναι ο Χριστός ο επίσκοπος. Μην κρίνουμε ποτέ επίσκοπο ούτε παπά, κανέναν. Μόνο τον εαυτό μας και ας τα αφήνουμε στον Χριστό και ας προσευχόμεθα. Εντάξει, αλλιώς βάλουμε, έλεγε ο Αδήμιστος Γεώργιος Παπανδρέου, ο πατέρας της Δημοκρατίας, εκείνος ο σπουδαίος, τι έλεγε, μην τα βάλετε με τους παπάδες, είχε κάνει και υπουργός παιδείας. Τι έλεγε, το καλό το λέω εγώ, όπου κι αν είναι, το καλό να λέγεται. Και από τους εχθρούς μας να υπάρχει να λέγεται. Εκκλησία είναι δίκαιη. Μην τα βάζετε με τους ιερείς, με τον κλήρο. Διότι ο κλήρος είναι σαν τα κάρβουνα. Αν είναι αναμένα τα κάρβουνα, είναι άγιος ο κληρικός και ασχοληθείς, θα καείς. Αλλά είναι και μερικοί σαν τα κάρβουνα τα σβηστά. Αν ασχοληθείς, θα μουτζουρωθείς. Πρόσεχε λοιπόν, ούτε να καείς, ούτε να μουτζουρωθείς. Γεώργιος Παπανδρέου, ο αείμνηστος. Ας έχουν την ευχή του και οι υπόλοιποι και οι δικοί του. Αλλιώς εγώ δεν είμαι. Η Εκκλησία είναι μάνα. Εκκλησία είναι μάνα. Ευχήθηκα μέσα, θα ακούσει για την. Κυρία Μαριέτα, την πρώην Υπουργό Παιδείας. Τα ακούσει το ονοματάκι της, το πάντα ακούσει. Περιγείας, σωτηρίας, συγχωρείς. Βεβαίως, είναι μάνα η Εκκλησία. Για την κυρία Έλληνα Ναθαναήλ που κυδεύεται αυτήν την ώρα και για αυτήν ευχήθηκα. Είναι μάνα η Εκκλησία. Δεν έχει σημασία τι κάνουν αυτοί. Καλό κάνουν. Τι να κάνουν, αγώνα κάνουν, προσπάθεια. Και δεν είναι αυτοί. Είναι πίσω και άλλοι που τους βάζουν και τα κάνουν. Και πίσω για τους άλλους που τους βάζουν και τα κάνουν. Υπάρχει ο διάβολος, λέει ο ιερός κόσμος, που βάζει όλους και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν φταίμε. Αλλά να δίνουμε και ελαφρυντικά σε όλους τους ανθρώπους. Για ο Θεός ελαφρυντικά, γι' αυτό και μας έδωσε τόπο μετανοίες όταν ξέφυγαν οι πρωτόπλαστοι. Έχουμε την εξορία το πρωτοπλάστο μεθαύριο, την Κυριακή της Ειρηνής. Γιατί έδωσε τόπο μετανοίες, ότι ο άνθρωπος δεν αμάρτησε από μόνος του, αμάρτησε με τη συμβουλή του διαβόλου. Και από την κακία και το φόνο του διαβόλου. Γι' αυτό τι έδωσε ο Θεός, τόπο μετανοίες. Γι' αυτό και ο ανθρώπους ο Θεός και μας έδωσε για τις μετανοίες. Τι είπε ο Χριστός όταν μιλούσε, άρχισε να μιλά. Μετανοείται, είναι και η βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο και ο πρόδρομος. Γιατί έλεγαν και οι δύο τα ίδια. Για να φανεί ότι ο Χριστός και ο πρόδρομος συμφωνούν. Ο πρόδρομος, το πρόδρομος του Χριστού και ο Χριστός ήταν αυτός τον οποίο κήρυξε ο πρόδρομος. Ταυτότητα. Έτσι, συμπίπτουν δηλαδή.
Δεν θυμάμαι και καλά τώρα. Λοιπόν, πάμε πάλι κάτω. Τι ωραία. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι λεβέντες, Ευγένιος, Αγαθόδωρος και Ελπίδιος, και έκανα δουλειά. Πολλή δουλειά. Συνέχισαν. Και τι κάνανε οι αυτοί εκεί πέρα, τα είπαμε και πάλι, τους βγάλαν από τη μέση, τους έσφαξαν εκεί που κήρυταν οι εχθροί παρακινούμενοι από αυτούς σας είπα. Και πήγαν οι ιερομάρτυρες και έμεινε για κάμποσο καιρό η εκκλησία της Χερσόνος ορφανή. Και έστειλε στη συνέχεια πάλι ο Πατριάρχης Έρμων τον Εθέριο. Και εκείνος δούλεψε. Πήγε μάλλον τους βρήκε να έχουν εξαγριωθεί. Κατόρθαν οι Ιουδαίοι και οι Ιδωλάτρες να χαλάσουν για τους χριστιανούς και να τους στείλουν με το μαρτύριο στη Βασιλεία του Θεού. Και έμειναν ελάχιστοι. Και βρήκε εκεί πέρα αγριότητα. Να τι είναι το κακό, αγριότητα. Και δεν μπόρεσε να κάτσει και έκανε λίγη δουλειά και έφυγε. Και τι κάνει, έρθε στο Μέγα Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντινούπολη. Πού είναι ο προστάτης ο Μέγας Κωνσταντίνος, θέλουν όλοι. Αυτό είναι ο πατέρα μου να του αποστόλου. Και όταν του αρέσει, όταν του αρέσει, μπορεί να πάρει το δρόμο του. Υπάρχει το όσοι θέλει του Χριστού. Και γύρισε πίσω και έστειλε εκεί πέρα στρατό ο Μέγας Κωνσταντίνος και υποστήριξε τους λίγους χριστιανούς, εξόρισε τους κακούς. Βέβαια έτσι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε αλλιώς? Γιατί δεν θα κάνουμε αλλιώς δηλαδή? Το κράτος γι' αυτό υπάρχει, να κρατεί τους κακούς για να μπορούν οι καλοί να επιδοθούν στα ειρηνικά τους έργα και να μην έχουν ούτε όπλα και να μετατραπούν τα όπλα, πώς το λέει ο Ισαΐας, σε αξίνες, σε φτιάρια και σε εργαλεία γεωργίας και ειρηνική αυτή διαβιώσεως και συμβιώσεως. Αλλιώς, άμα βγάλουμε το μαχαίρι, να τι γίνεται? Αν εφαρμόσει το Ευαγγέλιο παντού, δεν χρειάζεται να έχουμε όπλα, αδελφοί. Και αν λύνουμε το κοινωνικό πρόβλημα με το Ευαγγέλιο, δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε πόλεμος, μη πόλεμος, τίποτα δεν χρειάζεται. Αν όμως δεν το λύσουμε, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, το πρόβλημα το κοινωνικό με το Ευαγγέλιο, θα το λύσουμε με το μαχαίρι. Και βλέπετε τι κάνει το μαχαίρι. Μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις. Πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Και αυτό μόνο ο Χριστός τον σπάει. Που δέχεται να τον κρεμάσει και να τον σταυρώσει χωρίς να φταίει. Και έτσι πήγαμε αλλού. Αλλά να φύγουμε τώρα. Λοιπόν, επήγε ο Εθέριος, έστω μέχρι στους Αντίνους και ήρθε μία τάξη και μία ευσέβεια και μία ομορφιά στη Χερσόνα, αφού έγινε και μετά πρωτεύουσα του θέματος της Χερσόνας, Βυζαντινή διοίκηση, διοικητική περιφέρεια. Λοιπόν, και τι κάνει ο καημένος ο Εθέριος? Πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Τι να κάνει? Να ευχαριστήσει τον Μέγα Κωνσταντινή. Ευγνωμοσύνη ρε παιδιά, που έχουν και τα ζώα. Που είναι το λιοντάρι με τον Άγιο Γεράσιμο, τον Ιορδανίτη. Ευγνωμοσύνη ρε παιδιά. Είναι από τον ουρανό η ευγνωμοσύνη. Καλή γνώμη, αγαθή γνώμη, ομορφιά. Και πήγε και τον ευχαρίστησε, κίνησε από εκεί πάνω, σε ευχαριστώ, του λέει αυτοκράτορα. Θεόπνευστος ο Κωνσταντίνος, μέγας ο Κωνσταντίνος. Και εκκλησιαστικός και πολιτικός, ιστορικός. Κάτι ιστορία. Και γυρίζοντας, εκεί στο Δούναβι συνάντησε βαρβάρους. Ήταν σκύθες, διάφοροι, γότιοι, όλοι αυτοί. Και τον κρέμασαν και τον πέταξαν στο Δούναβι. Και μετά οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαινε, κατάλαβαν ότι κάτι έγινε, και ήρθαν στο Μέγα Κωνσταντίνο και ζήτησαν να του στείλει άλλον και του έστειλε τον Καπίτονα, τον τελευταίο από αυτού που σα διάβασα που γιορτάζουν στι 7. Και ο Καπίτον, όταν μπήκε εκεί, αγρίεψαν πάλι. Ξέρετε, υπάρχουν εκεί. Και δεν θέλανε ιδωλάτε. Λίγοι ιδωλάτε, αλλά κακοί. Και ένα κακό χαλάει όλου του καλού, το ξέρετε. Ένα μήλο άπειρο στο καλάθι χαλάει και τα άλλα καλάθια. Τώρα τα παίρνουμε όλα τα παιδιά, τα βάζουμε μαζί, τα παίρνουμε όλα. Δεν γίνεται η παιδεία, γι' αυτό έχουμε κοινωνική αγωγή και του δασκάλου ειδική. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χωριστά, γιατί πληγώνονται και αυτά, πληγώνονται και τα άλλα, καθυστερούν και δεν προχωρούν. Τώρα τα κάνουμε όλα αχταρμά. Επίτηδες είναι αυτό. Για να μην πάει παιδεία μπροστά και δεν πάμε, δεν πάει παιδεία μπροστά, τι θα κάνουμε τότε? Τα παιδιά μας τι θα κάνουν τότε? Είναι η ελπίδα της αύριο είναι τα παιδιά μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, του λένε του Καπίτονος. Εμείς δεν σε πιστεύουμε. Εκτός και κάνεις ένα θαύμα που θα σου πούμε. Τι θαύμα? Έχουμε ανάψει δύο καμίνια μεγάλα. Άμα μπεις μέσα στο καμίνι και δεν καείς και βγεις πάλι σώος, θα πιστέψουμε κι εμείς. Ναι ρε παιδιά, αλλά γιατί? Η πίστη είναι αυτή, λιοντάρια είναι η πίστη. Φοράει τα αμφιά του ο καημένος τότε εκεί πέρα και μπαίνει μέσα. Να μην καεί τρίχα λέει. Μπήκε μέσα εκείνος, έκατσε αρκετή ώρα, δεν κάει και τίποτα.
και θρίξε εξκεφαλίσει μόνο μία πόλη, λέει ο Χριστός. Τα τρίχα που κεφαλίζει δεν χάνεται χωρίς τη δική μου παραχώρηση και βουλή και οικονομία και γνώση. Και όχι μόνο αυτό, έβαλε πάνω στο φελόνιό του, αυτό που φοράει ο παπάς, έτσι φοράγαν τότε. Ο σάκος είναι των βασιλέων το ένδυμα, γιατί στην Κωνσταντινούπολη μετά την πτώση, ο δεσπότης από το Μωάμεθ έγινε και βασιλιάς του έθνους. Γι' αυτό φοράει και μήτρα, φοράει και αυτά. Γι' αυτό και του λέμε στο τέλος των δεσπότην και αρχιερέα ημών, τον δεσπότη ήταν αυτοκράτορας. Γι' αυτό λέμε τον παπά, τον επίσκοπο ή τον πατριάρχη μας, το λέμε δεσπότη. Λέμε βασιλιά. Έγινε και βασιλιάς του ελληνικού κράτους, ας μην υπήρχε βασιλιάς. Ας ήταν ο Σουλτάνος, ο Μωάμεθ τον φώτισε ο Θεός και έκαμε τον πατριάρχη και βασιλιά. Να επανέλθω, έβαλε στο φελόνι κάρβουνα και βγήκε έξω. Και τότε όλοι πέσανε στα πόδια και λέει μεγάλη πίστη του Χριστού. Γινόμαστε όλοι χριστιανοί. Και έγινε και το υπόλοιπο αυτό που έκαναν τις ζημιές χριστιανοί. Και εκοιμήθη μετά ο καπίτων πλήρης ημερών, 22 Δεκεμβρίου. Γιορτάζουμε όλοι μαζί την 7η του Μαρτίου. Πάμε, 8 Μαρτίου. Άγιος Θεοφύλακτος, επίσκοπος Νικομιδίας. Ισμίτ, τι λένε σήμερα οι Τούρκοι, που γίνονται πολλοί σεισμοί. Νικομίδια, Έλληνας ο Νικομίδης είναι γεχτής. Τι ωραία, πού είναι η Ελλάς, όπου και αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, λέει ο αείμνηστος Σεφέρης, που είχε γεννηθεί 29 Φεβρουαρίου και γιόρταζε κάθε 4 χρόνια τα γενεθλιά του. Λοιπόν, το λέμε αυτά αστεία. Λοιπόν, για να φεδρύνουμε και το λόγο λιγάκι, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, εκείνος ήταν τον 9ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα, μαζί με τον 8ο αιώνα. Και μετά στον 9ο. Μαζί με τον Άγιο Ταράσιο που αναφέραμε στις 25 Φεβρουαρίου. Έγινε μητροπολίτη της Νικομιδίας, πρόσφερε πολλά. Αλλά όταν ήρθε ο Πέμπτος, ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος που έκανε δεύτερη οικονομαχία, πήγαν και ομολόγησαν κι άλλοι επίσκοποι στο Λέοντα, τον ήλεξαν για τις ανοησίες του. Και εκείνος θύμωσε πολύ και τους απείλησε και τους χτύπησε και πετάει το Θεοφύλακτος και του λέει θα σε βρει κακό, θα τρέχεις και θα φτάνεις. Και είναι πολύ κοντά. Τον έστειλε εξορία και αυτόν και τους άλλους. Και τον έσφαξαν όταν έψελε στην εκκλησία τα Χριστούγεννα του 820. Γιατί είχε κάνει τόσα κακά αυτός ο Λέων ο Αρμένιος από το θέμα των Αρμενιακών ή Αρμενιάκων. Και του είπε αυτό θα γίνει και έμεινε στην εξορία πολλά χρόνια. Και πέθανε στην εξορία ο Άγιος Θεοφύλακτος. Τι ωραία ονόματα. Θεοφύλακτη πόλη, Θεοφύλακτος άνθρωπος, Θεοφύλακτος επίσκοπος. Τι ωραία, τι υπέροχα. Φύγαμε όμως. Μα στο 8 πάμε στο 9. Τεσσαράκοντα μάρτυρες, 4ος αιώνας, στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Τι εκεί πέρα ρε παιδί μου, τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τι τόσοι Άγιοι, τι δεν βγήκαν εκεί σε αυτή την υπέροχη Μικρασία. Πού είναι ο αείμνης του Βενέζης Μικρασία, χαίρε. Φύγαμε από εκεί, αλλά και εκεί είναι ακόμη η Μικρασία, εκεί η δόξα, εκεί και οι κρυπτοχριστιανοί. Ας τολμήσουν οι Τούρκοι να κάνουν κανένα επίθεση στην Ελλάδα. Θα τους έρθει πέμπτη φάλαγγα από πίσω οι κρυπτοχριστιανοί που είναι τόσοι και τόσοι. Γι' αυτό τολμά να κάνουν τίποτα. Ζει Κύριος ο Θεός, μη φοβάστε. Ζει Κύριος ο Θεός, τίποτα, μη φοβάστε τίποτα. Τον εγωισμό μας να φοβάστε και την αμαρτία μας να φοβάστε. Τίποτα άλλο. Ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Μπαίνει και κάνει θαύματα, μπαίνει και κάνει τα πάντα. Άγιοι τεσσαράκοντοι, τεσσαράκοντα μάρτυρες από διάφορες πατρίδες, πιστοί όμως, ενωμένοι όλοι σε ένα στράτευμα ένεκα της πίστεως του Χριστού. Τους κάλεσαν να αρνηθούν, εκείνοι ομολόγησαν. Τους χτύπησαν στα μάτια και στο στόμα με πέτρες ειδωλολάτρε. Και ίσα τους καταδίκασαν να ξενυχτήσουν επάνω στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστιας. Υπάρχει και πόλη της Σεβάστιας, Μικράς Ασίας και λίμνη κοντά. Και έμειναν όλη νύχτα και πάγωσαν και πέθαναν περισσότεροι από το κρύο. Και την άλλη μέρα πήγαν, τους βρήκαν, αποτέλειωσαν αυτούς που δεν είχαν πεθάνει. Ένας όμως ήταν δυνατός και τον άφησαν και τους πήραν με τα κάρα και τους πήγαν έξω από την πόλη, έξω από τη λίμνη για να τους θάψουν. Έμεινε ένας που ήταν δυνατός ο Μελίτων, πήγε η μάνα του και τον παίρνει και εκείνον αγκαλιά μισοπεθαμένο, τον άφησαν για να τον κάνουν να αλλάξει. Τον περίμενε, όχι παιδί μου, δεν θα χωριστείς από τη θυμάρα ήταν αυτή. Όλα τα συναισθήματα γυναικεία και τα αίσθηκε, τα θυσίασε. Θα πας με τους άλλους, δεν θα μείνεις μόνο εσύ εδώ πέρα. Τι να κάνω εγώ, τι να λέμε μετά. Ότι έχω έναν άνθρωπο εξωμότη, έναν άνθρωπο γεννήτσαρο. Πού είναι σήμερα αυτές οι γυναίκες. Έναν άνθρωπο γεννήτσαρο μας κάνει γεννητσάρους. Όχι. Τον πήγε λοιπόν. Και στον δρόμο κάτω τον πήγαινε κοντά με το κάρο, πήγαινε τα άλλα, λείψανε. Παρέδωσε το πνεύμα στον Χριστό και καταχάρηκε η μανούλα. Και πήγαινε στον παρό, όχι. Τον πήγε κοντά που κατέβασαν τα λείψανε και εκεί που τα σώρασαν για να τα κάψουν, βάζει και το παιδί της απάνω. Και γονατίζει και λέει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Πού είναι η μάνα του Αγιελευθερίου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Και έκλαιγε συνέχεια μέχρι που τα κάψαν και έμεινε στάχτες και μερικά κομματάκια.
και οι βάρβαροι για να εκδικηθούν τους χριστιανούς τα βούτυξαν αυτά τα κολλήματα που έμεναν, τα λείψανα, τα κομματάκια τα καμένα και τα άρχισαν από ένα γκρεμό στο ποτάμι. Αλλά κοίτα, σκάλωσαν στον γκρεμό και πήγαν οι χριστιανοί και τα πήραν. Και έχουμε σήμερα και λείψανα των Αγίων Τεσσαράκων των Μαρτύρων. Λοιπόν, φύγαμε, 11. Δεν έχουμε, 3 λεπτά έχουμε ακόμη. 11, 10, είδες έτσι ξεχνά, 10, έχουμε παιδομάρτυρες. Κοδράτος, Ανέκτος, αντί Ανεκτός, τι ώρα ήταν, εξηγήσαμε γιατί, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρίσκης εν Κορίνθο. Ο Άγιος Κοδράτος γεννήθηκε από τους γονείς και πέθαναν οι γονείς και έμεινε πεντάρφανο. Αλλά ο Θεός ορφανών και χείραν αναλείψεται. Και δεν είχε να τον θυλάσει κανέναν. Και τι λέει το Συναξαρ, τι ωραίο είναι. Ερχόταν όταν πεινούσε, ερχόταν ένα συνεφάκι από τον ουρανό με άγγελο Κυρίου, τον τάιζε και έφευγε το συνεφάκι. Να τα. Μεγάλα τη πίστη κατορθώματα. Βρήκε τα άλλα παιδιά που σα ανέφερα εδώ και ζούσαν εν Χριστώ ως αδελφοί, παιδάκια, παιδομάρτυρες. Τους πήραν οι δολάδες, τους είπαν να αλλάξουν. Εμείς να αλλάξουμε, εσείς να αλλάξετε. Λέω, αφού δεν καταλαβαίνετε, βλαμμένοι είστε, θα λέγαμε μια σύγχρονη έκθεση. Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ το φως το βλέπετε. Και ύστερα αφού δεν αλλάζαν αυτοί, τους αποκεφάλισαν. Ξύφ τελειούτη. Κύριε Παιδομάρτυρες, πήγαν στον ουρανό, στο 300 τότε. 250 τόσο, επί Δεκίου. Λοιπόν, πάει και αυτό. 11 Σοφρονίου, Ιεροσόλυμο. Μέγα ιεράρχης, μεγάλη ψυχή, μεγάλη υπόθεση. Τον 6ο αιώνα και τον 7ο αιώνα. Από τη Δαμασκό, σπούδασε στην Αλεξάνδρεια με τον Ιωάννη Μόσχο. Είχανε φίλο τον Πατριάρχη, Ιωάννη τον Αλεήμονα τον Κύπριο. Μεγάλη αυτή η ψυχή. Και στο τέλος εκλήθη, τα παραβλέπω αυτά, δεν έχω χρόνο, και έγινε αρχιεπίσκοπος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Σοφρόνιος που έχει γράψει τους ύμνους, τα εγκόμια, τα αυτά, για στα Θεοφάνεια, Τριάς Υπερούσιε. Έχει βίους Αγίων, τους βίους των Αγίων Αργύρων, Κύρου και Ιωάννου που τον κάναν καλά γιατί δεν τυφλώθη, έχασε το φως του κάποια στιγμή σε Αλεξάνδρεια και ήρθαν αυτοί και του λένε, σε κάνουμε καλά, αλλά να γράψει τα θαύματα και τους βίους μας. Και έχει γράψει. Έγραψε το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων. Και τόσα άλλα. Και όταν έγινε η κατάληψη από τους Άραβες, πήγε και πολέμησε και ο ίδιος εναντίον των Αράβων. Γιατί ο επίσκοπος είναι και πατρίδος προστάτης. Και ας λένε κάποιοι επίσκοποι το αντίθετο. Είναι και πατρίδος προστάτης. Και έχει η Εκκλησία φωνή και έχει η Εκκλησία το λόγο. Πώς δεν έχει. Ο αρχιεπίσκοπος είναι φρόνιμος και κρατάει αυτά τον επενό και ευχαριστώ. Να ξεχωρίζει τα πράγματα. Λοιπόν, και όταν θα έρθει η ώρα, θα κανονίσει. Αλλά και εμείς είμαστε ελεύθεροι να λέμε για την πατρίδα μας, να λέμε για τη θρησκεία μας και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μας πει ο αρχιεπίσκοπος τι ακριβώς να κάνουμε. Κύριος μας κρατάει ενωμένους και δυνατούς και έχει και σοφροσύνη και είναι και σοφός και μπράβο. Έτσι. Και τέλος, στο ένα λεπτό που έχουμε ακόμη, πάμε στις 12 του μηνός. Γιορτάζει η μεγάλη δική μου αγάπη. Όσιος Θεοφάνης, ο χρονογράφος, ο ομολογητής, ο ηγούμενος του μεγάλου αγρού της Συγκριανής και του Μιχαλίτσι σήμερα στην Προποντίδα. Τι να πούμε για τον Άγιο Θεοφάνη. Με πήρε σήμερα μια καλογραία από ένα μοναστήρι της πατρίδος και έκλαιε. Τι κλαις παιδί μου, λέω. Τι κλαις γερόντισε. Έχω συνηθεί με τη χρονογραφία που διαβάζω ο παππούλι μου. Δεν έχω βρει τέτοιο άλλο βιβλίο. Ευτυχώς που έχει τη μετάφραση, γιατί εγώ ξέρω λίγα γράμματα, δημοτικό έχω τελειώσει. Αλλά το μεταφράζεται εκεί πέρα και το διαβάζω. Και αυτό είναι και ιστορία και συναξάριο και Ευαγγέλιο και τα πάντα. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει καθόλου. Κυκλοφορεί αυτό το πραγματάκι από το Δεκέμβριο. Και με την τιμή των 50 ευρώ που είναι τίποτα. Τιμή κόστους. Τιμή κόστους, παιδιά. Τιμή κόστους. Αυτά τα βιβλία έχουν, τα τρίτομα αυτά έχουν 200 ευρώ και πλέον. Και όμως το έβαλε ο εκδότης και τον ευχαριστώ για να διαβάσει όλος ο κόσμος. Το κάναμε εκλαϊκευμένο να διαβάσουν όλοι οι Ορθόδοξοι, όλοι οι Ρωμοί και όλοι οι άνθρωποι, αν θέλετε. Και όλοι οι άνθρωποι. Είναι ο Θουκυδίδης της Εκκλησίας, ο μεγάλος Θεοφάνης. Γι' αυτό δεν θα πω, δεν προλαβαίνω να πω, είναι τόσα πολλά που πρέπει να πω. Θα τον γιορτάσουμε όμως το Σάββατο. Που είναι όσοι πατέρες γιορτάζει 12 του μηνός, αυτό είπαμε βέβαια, αλλά 12 του μηνός είναι καθαρά Τετάρτη. Και τη 40 δεν γίνεται θεία λειτουργία όπως ξέρουμε. Οπότε θα το φέρουμε μπροστά λίγο, προς τα πίσω λίγο, δεν πειράζει. Πριν δηλαδή, προεορτάσουμε και θα κάνουμε τότε τη γιορτή του μαζί με τους Οσίους Πατέρες και Ασκητάς. Το Σάββατο θα λειτουργήσουμε την Παρασκευή της Ειρηνής και την Τετάρτη της Ειρηνής. Δεν έχει θεία λειτουργία όπως ξέρετε. Θα το γιορτάσουμε τότε. 5 μέχρι το Σάββατο πρωί. Να γιορτάσουμε τον Άγιο Θεοφάνη μαζί με όλα τα άλλα που σας είπα. Και την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτο Θεός, 2:30 ώρα θα αρχίσουμε.
κάνουμε το μέγα απόδειπνο και το συνεχόμενο 7ήμερο συναξάρι. Από τις 7 μέχρι τις 19 Μαρτίου. Έτσι. Θα συνεχίσουμε το συναξάρι ακόμη και τη μεγάλη εβδομάδα. Και θα λέμε και τα επίκαιρα μαζί. Όμορφα δεν είναι αυτό, δέσιμο. Πολύ όμορφα είναι και πολύ ωραία είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τους γέροντες, πατέρες. Ευχαριστώ το Ίδρυμα και τις κυρίες. Ευχαριστώ τον Ψάλ, τους επιτρόπους μας, τον σταθμό της Εκκλησίας μας, Εκκλησίας Ελλάδος και τους ακροατές αυτού και τους παράγοντες αυτού όλους και εσάς που ήρθε σήμερα και κάναμε αυτή την ομορφιά. Ευχαριστώ και τον Ιχολίτη μας και τον βοηθό του και όλους σας. Ας ψάλουμε το ενθυμίωμα της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάτητο. Εκ πανδύων με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή να περάσουμε. Καλή νύχτα. Χρόνια πολλά. Λίχνος της Ποσίμου. Εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.